αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι σε εξέλιξη, είναι στη διαπραγμάτευση. Και το κυριότερο. Ο τρόπος εφαρμογής είναι ένα. Ο τρόπος εφαρμογής είναι αν θα γίνει εφάπαξη, αν θα γίνει τμηματικά. Από τα βασικά προαπαιτούμενα για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει νέες προσλήψεις. Είχαμε για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια θετικά νέα στο μέτωπο αυτό. Είναι κάτι μικρό, αλλά είναι από αυτά που αρχίζουν να δείχνουν ότι κάτι γίνεται. Τον Ιανουάριο, είχαμε για πρώτη φορά τέτοιο μήνα Ιανουάριο, θετικό ισοζύγιο προσλήψεων, αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας. Είχαμε κάπου 6.500 περισσότερες προσλήψεις από ό,τι αποχωρήσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει Ιανουάριο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πέρυσι, τον αντίστοιχο μήνα, ήταν 17.000 μείον. Έτσι. Λοιπόν, καλά να λέμε στο Υπουργείο, αυτό λέει συνεχώς. Για να αποδεικνύεται το αντίθετο. Με συγχωρείτε πολύ. Αυτά δεν είναι του Υπουργείου, είναι στατιστικά. Κύριε Μπουλουδάκη, δεν είναι στατιστικά. Είναι τη Εργάνη. Είναι τη Εργάνη. Με συγχωρείτε πολύ. Είναι άλλο να πει ότι γενικότερα το ισοζύγιο έχει αλλάξει και άλλο να πει ότι ειδικά τον Ιανουάριο, που είναι ένα κακό μήνα για την αγορά εργασία, ότι ειδικά τον Ιανουάριο έχει περισσότερε προσλήψει. Και πάση περιπτώσει, να σα πω κάτι. Αυτά τα συστήματα πλέον τα ηλεκτρονικά τη καταγραφή τα ελέγχει και η Eurostat, τα ελέγχει και η Τρόικα που ενδιαφέρεται για να δει αν αυτά τα οποία μα έχουν δανείσει θα τα πάρουν πίσω. Θα τα αμφισβητούμε εμεί. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι αυτοί του οποίου θα πείσουμε, πείθονται και δεν πειθόμεθα εμεί. Μισό λεπτό. Ο Νίκος το είπε αυτό, γιατί ξέρουμε στη Βουλή και έχει γίνει και καλαμπούρι, ανέκδοτο στη Βουλή. Ξέρετε ποιο είναι το ανέκδοτο που συζητάμε στη Βουλή? Ότι κάθε μία του μήνα βγαίνει ο Μπρούτσης και επικαλείται τα στοιχεία της Εργάνη, ενός πληροφοριακού συστήματος, και λέει: ζήτω, σταθεροποιήθηκε και μειώνεται η ενεργεία. Και έρχεται τρεις μέρες μετά η Eurostat ή η Εθνική Στατιστική Αρχή και επιβεβαίνουν ότι αυξάνει η ενεργεία. Και δεύτερο, θα μου πείτε τώρα, κύριε Μπουλουδάκη, θα μου πείτε, αφήστε να ολοκληρώσω και θα απαντήσετε. Μα έτσι μα σα είπαμε από τον Αύγουστο το κάνει αυτό. Από τον Αύγουστο. Σα λέω, είναι ανέκδοτο στην Βουλή αυτή η ιστορία. Μην το λέτε. Ποιο πρώτο ήταν ο πρώτο Αύγουστο, ήταν ο 1ος Σεπτέμβρης και τρεις μέρες μετά ερχόταν η Εθνική Στατιστική Αρχή και έλεγε μειώνει. Και δεύτερο, ακούστε να δείτε, το επιχείρημά σας ότι όταν μειώνεται το εργασιακό κόστος θα βρεθούν θέσεις εργασίας και θα μειωθεί η ανεργία, είναι έολο. 40% μειώθηκαν οι μισθοί τα 4 χρόνια του μνημονίου και η ανεργία πήγε 4 φορές πάνω. Και εσείς μας λέτε ότι αν μειωθούν κι άλλο. Μα τι λέτε τώρα? Και όταν μειωθούν 3,9 οι ασφαλιστικές εισφορές, θα κόψετε τα οικογενειακά επιδόματα στον ΟΕΕ. Ηρεμήστε. Δεν είναι τι να ηρεμήσω εγώ. Ο κόσμος δεν ηρεμήσει. Εγώ αυτό που έχω να πω. Θα μου κόψετε και τα οικογενειακά επιδόματα. Όσο και να ορίεστε και να παραλυρείτε. Και να παραλυρείτε. Μα παραλύρημα είναι τα επιχειρήματα. Θέλετε να κάνετε μονόλογο. Εγώ να κάνω μονόλογο. Μονόλογο να κάνετε. Αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που έχω να πω. Εγώ σα είπα για τα καλαμπούρια που λέμε στην Βουλή με αυτές τις ανακοινώσεις. Ότι πέφτει η ανεργία. Που είναι τραγωδία βέβαια για τους ανεργούς αυτά. Δεν είναι καλαμπούρια. Είναι ανεργία. Είναι τραγωδία για τους ανεργούς. Η μείωση του εργατικού κόστους του μη μισθολογικού, το τονίζω, είναι μία από τις προϋποθέσεις για να υπάρξει πραγματική ανάκαμψη. Οι άλλες έχουν να κάνουν με πολλά ζητήματα στα οποία εσείς αντιτίθεστε έτσι κι αλλιώς. Έχουν να κάνουν με τα ρυθμίσεις, έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων. Ο μαγαζάτορας, ρε παιδί μου, που έχει 5 εργαζόμενους. Ένας αλουμινάς, μας βλέπει τώρα. Ένας που έχει ένα μαγαζί και έχει 3-4. Δεν πρέπει να έχει μείωση τις εισφορές. Γιατί δηλαδή να του μειώσει 3% τις εισφορές? Για να το βοηθήσει να κρατήσει και τις θέσεις εργασίας. Προκειμένου να δημιουργηθεί πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία, θα τον βοηθούσε πολύ καλύτερα αυτό το μαγαζάτορα. Πρώτο, να του μειώσει τα πρόστιμα τα φορολογικά, αν κάνει κανένα λάθος στην κατάθεση της φορολογικής του δήλωσης ή αν ξεχάσει να κάνει κάτι. Αυτό έρχεται και το πρώτο. Δεύτερο, υπήρχε λάθος εκεί. Και έρχεται η διόρθωση. Λάθος, έγκλημα υπήρχε. Και εμείς το είχαμε πει από τότε. Έγκλημα. Ναι, αλλά πότε έχετε δίκιο? Ψηφίσατε και το έγκλημα, ψηφίστε τώρα και τη διόρθωση. Τις επόμενες μέρες έρχεται η διόρθωση. Δεύτερο, το πρόβλημα του μικρομαγαζάτορα είναι ότι είναι κλειστές οι τράπεζες για αυτόν. Και το πρόβλημα του μικρομαγαζάτορα είναι ότι δεν μπαίνει κανείς στο μαγαζί του. Γιατί έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και μισθούς πείνα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αν απολύσει και τους μισθούς από τους 6 που έχει. Μα για να μην απολύσει τους μισθούς πρέπει να γίνουν αυτά που σας είπα. Και για να μην τους απολύσει και για να έχουμε και ασφαλιστικά ταμεία να παίρνει ο κόσμος συντάξεις. Πώς θα γίνει? Ή θα είμαστε μια σοβαρή πολιτισμένη χώρα? Γιατί δείκτης πολιτισμού μιας χώρας είναι πρώτο αν μπορεί να δίνει συντάξεις στους ηλικιωμένους και δεύτερο αν τα άτομα με αναπηρία μπορεί να τα προστατεύσει. Ποιοι είναι οι πιο βασικοί δείκτες πολιτισμού μιας χώρας? Αν αυτά δεν μπορείς να τα εξασφαλίσεις. Εσείς τώρα παίρνετε την πλευρά αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν οι ελαφρύνσεις που χρειάζεται η χώρα για να κάνετε τη δική σας πολιτική. Δεν είναι μόνο εδώ, παντού το κάνετε. Είναι γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές στη χώρα μας είναι πολύ ψηλές.